και κύριοι, ακόμα μία φορά κοντά σας η Πολιτεία Πύλη Πολιτών με ακόμα ένα θέμα υψίστης σημασίας για τη χώρα μας μέσα από την περιβόητη Ατζέντα 21. Όπως ίσως καταλάβατε, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Μπλιάτσιος Αντώνιος, υποψήφιος βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης νομού Λαρίσης. Κύριε Μπλιάτσιο, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Δερδελάκου. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Μπλιάτσιο, θα θέλατε να πείτε εσείς καλύτερα το θέμα της σημερινής μας συζήτησης στους τηλεθεατές μας? Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κύριε Δερδελάκου, αλλή μόνο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει να ξεδιπλώνουμε, να το πω έτσι, το κουβάρι της Ατζέντας 21, του κειμένου πάνω στο οποίο βασίζεται όλος ο 21ος αιώνας και όλο αυτό το οποίο ζούμε στη σημερινή εποχή. Έχουμε την δυνατότητα να δούμε σε κάθε εκπομπή και από ένα επιμέρους κεφάλαιο αυτού του περιβόητου κειμένου. Στην σημερινή εκπομπή θέλω να δούμε λίγο το 17ο κεφάλαιο, το οποίο αφορά κατά τον τίτλο την βιώσιμη ανάπτυξη θαλασσών, παράκτιων περιοχών και γενικότερα των θαλασσών και των ωκεανών. Βέβαια, μέσα στο συγκεκριμένο κείμενο, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αναφέρονται και κατά κόρον η προστασία των ειδών, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο πιο καλά. Η Ατζέντα 21 σαν κείμενο και σαν οδηγίες βασίζεται πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι η παραδοχή ότι υπάρχει κλιματικό πρόβλημα, υπάρχει κλιματική αλλαγή στον πλανήτη. Και το δεύτερο, ότι πρέπει και οφείλουμε να προστατεύσουμε την λεγόμενη βιοποικιλότητα. Δηλαδή να προστατεύσουμε τα είδη, να μην εξαφανιστούν τα έμβια όντα τα οποία υπάρχουν στον πλανήτη. Και από πλευράς χλωρίδας και από πλευράς πανίδας. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, στο κεφάλαιο για την προστασία των ωκεανών και των θαλάσσιων περιοχών, υπάρχει μια εκτενής αναφορά στα είδη τα οποία ευδοκιμούν, να το πω έτσι, σε αυτές τις περιοχές και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση όλων αυτών των δυνατοτήτων που παρέχονται, η διαχείριση που γίνεται από τις εκάστοτε χώρες. Βέβαια, για να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στο σημερινό μας θέμα, θα ήθελα λίγο να ανοίξουμε την διαφάνεια με το πρώτο θέμα μας. Βεβαίως. Το οποίο πέρα από όλα τα ευχολόγια, γιατί είναι ένα κείμενο με αρκετά ευχολόγια, το οποίο ναι μεν κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ο οποίος ενέχεται, αλλά υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερως χαρακτηριστικά. Την τρίτη παράγραφο λοιπόν, εάν δούμε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αναφέρεται και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, τις περιβόητες ΑΟΖ που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Κύριε Μπλιάτσιο, συγγνώμη που σας διακόπτω, πριν συνεχίσετε, θα θέλατε να μας δώσετε λίγο, για να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, τον ορισμό? Φυσικά, θα προχωρήσουμε και σε αυτό, να αναφέρουμε μόνο πώς περιγράφεται μέσα στο κείμενο σημειωτέων και πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Είναι ένα κείμενο το οποίο καταρτίστηκε το 1992 και έγινε, πέρασε σε ΦΕΚ του Ελληνικού Κοινοβουλίου σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, το 1994. Λοιπόν, ένα κείμενο 30 περίπου ετών, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, ΑΟΖ, είναι επίσης μια σημαντική θαλάσσια περιοχή όπου τα κράτη διαχειρίζονται την ανάπτυξη και την διατήρηση των φυσικών πόρων προς όφελος του λαού τους. Τώρα, πόσο είναι προς όφελος των ανθρώπων και των λαών, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Το θέμα είναι ότι από την αρχή αρχίζουν να μιλούν για τις περιβόητες ΑΟΖ και ούτως ή άλλως θα δούμε ότι αυτό το κεφάλαιο
έχει να κάνει με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Για να μην μπερδεύεται τώρα ο τηλεθεατής, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά τους και να πούμε το εξής. Το 1982, στην περιβόητη διεθνή συνθήκη που έγινε μέσω του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, αυτό είναι ένα νομικό εγχειρίδιο, ένα νομικό εργαλείο για τους κανόνες, να το πούμε έτσι, που οφείλουν να διέπουν κάποια διαχείριση των θαλασσών. Το δίκαιο της θάλασσας λοιπόν από το 1982 προβλέπει την ύπαρξη και την δημιουργία από τα ίδια τα κράτη των λεγόμενων αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Έχει κάποια σχέση με τα χωρικά ύδατα, αλλά σαν λειτουργία και σαν νομική οντότητα είναι κάτι διαφορετικό. Τα χωρικά ύδατα μιας χώρας εκτείνονται έως τα 12 μίλια από την ακτή. Λέγοντας λοιπόν χωρικά ύδατα, εννοούμε την προέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κάθε χώρας και στον θαλάσσιο χώρο της, στον παράκτιο χώρο της. 12 μίλια λοιπόν, τα οποία είναι κατά αποκλειστικότητα περιοχή κυριαρχίας της κάθε χώρας. Mm-hmm. Πέρα των 12 μιλίων, εκτείνεται μία ζώνη, η οποία είναι έως 200 ναυτικά μίλια, η οποία είναι ζώνη στην οποία μπορούν να δραστηριοποιούνται τα κράτη και να έχουν δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων, δηλαδή και από πλευράς αλίας, και συμπεριλαμβάνονται και οι λεγόμενες παραγωγές ενέργειας, εφόσον μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το νερό και τον άνεμο, την αιωλική ενέργεια που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε πει και σε άλλη μας εκπομπή όσο έχει να κάνει με τις πηγές ενέργειας και για την κυματική ενέργεια. Οπότε αυτό είναι κάτι επίσης εκμεταλλεύσιμο, αν μη τι άλλο. Ακριβώς. Βέβαια, εδώ να κάνουμε μια, θέλω να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, κυρία Δερδελάκου, και να πούμε το εξής. Mm-hmm. Ό,τι θα δούμε και ό,τι θα περιγράψουμε στην σημερινή εκπομπή, θα βάλουμε στο τέλος της εκπομπής μία περιποιημένη, να το πω έτσι, τελεία, γιατί θα δούμε ποιος ουσιαστικά είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής όλων αυτών των περιοχών και δεν έχει να κάνει με τα επιμέρους κράτη. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, μας λέτε ότι ο διαχειριστής... Θα το δούμε στην πορεία. Απλά το κρατάμε σαν μια μικρή έκπληξη, γιατί θα δούμε ότι αυτή η ιστορία κρατάει πάρα πολλά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, και θα διαβάσουμε και θα αναλύσουμε και έγγραφα τα οποία έχουν υπογραφεί. Να πούμε λοιπόν ότι τα χωρικά ύδατα, γιατί το ακούμε κατά κόρον, ιδίως στις διενέξεις που έχουμε με την φίλη και γείτονα χώρα Τουρκία. Ακούμε αυτούς τους όρους, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας τι ακριβώς είναι. Τα χωρικά μας ύδατα λοιπόν είναι η προέκταση, να το πω έτσι, του εδάφους μας. Είναι χώρος κυριαρχίας. Άρα αυτή είναι και η διαφορά του ΑΟΣ με τα χωρικά ύδατα. Ακριβώς. Η ΑΟΣ είναι από τα χωρικά ύδατα και πέρα, έως 200 μίλια είναι η ΑΟΣ, όπου εκεί μπορεί και έχει δικαίωμα το κράτος. Δεν έχει κυριαρχία, έχει δικαίωμα. Δικαίωμα εκμετάλλευσης. Ακόμη και του υπεδάφους που βρίσκεται κάτω από τον βυθό. Προσέξτε να δείτε τώρα πώς το έχουν ορίσει με ένα πολύ λεπτό χαρακτηρισμό. Οτιδήποτε περιλαμβάνεται από τον βυθό έως την επιφάνεια της θάλασσας έχει δικαίωμα κυριαρχικό, δεν έχει κυριαρχία, έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης και κυριαρχικό, αλλά η επιφάνεια των υδάτων, η επιφάνεια των νερών θεωρούνται διεθνή ύδατα. Καταλάβαμε λοιπόν για ποιον λόγο μπαίνουν στην ΑΟΣ την ελληνική τα οποιαδήποτε ωκεανογραφικά της Τουρκίας, θεωρώντας ότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Δεν μπαίνουν στα χωρικά μας ύδατα. Για να
ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα, έως το 1936 τα χωρικά ύδατα των χωρών, τα κυριαρχικά δηλαδή, οι περιοχές κυριαρχίας εκτείνονταν έως 3 μίλια από την ακτογραμμή. Το 36 έγιναν 6 μίλια, όπου η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα η ίδια να ορίσει τα χωρικά της ύδατα. Δεν χρειάζεται συνένεση των γειτόνων. Το λέμε αυτό γιατί θα δούμε ότι στη ΣΑΟΣ χρειάζεται και συνένεση. Ακριβώς. Και η κυριαρχία λοιπόν από τα 3 έφτασε στα 6 ναυτικά μίλια το 1936 και αμέσως μετά, μια δεκαετία περίπου μετά την συνθήκη του ΟΗΕ για το δίκαιο των θαλασσών, έγινε, κάθε χώρα είχε το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει επέκταση της κυριαρχίας της στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, διότι έχουμε παραμείνει στα 6. Έχουμε παραμείνει στα 6. Ό,τι κάναμε το 1936. Και αυτός είναι ο λόγος. Και συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι, γιατί μου δημιουργούνται απορίες. Μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν αυτά τα κράτη τα οποία κάνανε επέκταση? Μα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτος να δηλώσει και να ορίσει την επέκταση. Εφόσον πώς, δεν πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία? Δηλαδή, αν μας ερχόταν εμάς, ας πούμε, να κάνουμε επέκταση, δεν υπάρχει μια διαδικασία αυτό για να συμβεί? Πρέπει να το δηλώσουμε και να το ορίσουμε. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια διαδικασία, από ό,τι σας είπα, οποιασδήποτε συνένεσης. Έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και προς την Ιταλία. Έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε και προς νότο, αλλά επίσης και προς Ανατολάς, όπου είναι η Τουρκία. Προσέξτε να δείτε όμως τι έγινε. Αμέσως μετά την υπογραφή αυτής της συνθήκης και του κανονισμού ότι μπορούμε να επεκταθούμε παγκοσμίως όλες οι χώρες στα 12 ναυτικά μίλια, η Τουρκία είχε δηλώσει απερίφραστα ότι αυτό θα αποτελέσει αιτία πολέμου. Το λεγόμενο casus belli, ότι αν σε περίπτωση η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, αυτόματα σημαίνει έναρξη πολέμου. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1994 και εντεύθεν δεν ακούμπησαν το θέμα. Έχουμε παραμείνει στα 6 ναυτικά μίλια, παρόλο που έχουμε το δικαίωμα απλά να το ανακηρύξουμε. Αυτό ήθελα να πω. Είχαμε κάθε δικαίωμα, έτσι. Ακριβώς, όπως ανακηρύσουμε την ΑΟΣ. Βέβαια, αυτός ο περίεργος παίκτης στην παγκόσμια σκακέρα που λέγεται Τουρκία, αγαπητή μου κυρία Δερδελάκου, να σημειώσουμε ότι δεν έχει υπογράψει ποτέ την συνθήκη του δικαίου των θαλασσών. Με τι θράσος λοιπόν, γιατί εδώ περί θράσους πρόκειται, με τι θράσος λοιπόν μας απειλεί με πόλεμο η Τουρκία? Θα δούμε στην πορεία, αγαπητή μου κυρία Δερδελάκου, ότι δεν πρόκειται περί θράσους. Δεν είναι θέμα οποιονδήποτε τέτοιου είδους χαρακτηρισμών, γιατί εγώ απλά θα σας προειδεάσω και θα σας πω ότι ολοκληρώνοντας την εκπομπή θα αντιληφθούμε ότι ο μηχανισμός που διοικεί σήμερα αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, αν μου επιτραπεί ο παραλληλισμός με ένα πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή, αποτελείται αυτό το πληκτρολόγιο από 300 πλήκτρα, τα οποία 300 πλήκτρα κατοικοεδρεύουν στο Σύνταγμα. Κύριε Εμπλιάσιο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω και πάλι. Πριν πατήσουμε αυτά τα 300 κουμπάκια πάνω στον υπολογιστή, επιτρέψτε μας να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και είμαστε και πάλι κοντά σας. Με τα χαράς. Απλά να σας πω ότι δεν πατάμε εμείς τα 300 πλήκτρα, κάποιοι άλλοι τα πατάνε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση.
Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του ελάνιου κόσμου 600. Αρτέμις Ωρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο. Αρτέμις Ωρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Αγαπητέ κύριε Μπλιάτσιο, είχαμε μείνει στα 300 κουμπάκια που δεν τα πατάμε εμείς. Ναι, κάναμε έναν παραλληλισμό με ένα πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή και το πληκτρολόγιο της Ελλάδος και της κάθε χώρας αντίστοιχα αποτελείται στην Ελλάδα από 300 πλήκτρα, 300 κουμπιά, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως βούληση, γιατί μου είπατε ότι ποιο είναι το θράσος της Τουρκίας για να θεωρεί ότι είναι αιτία πολέμου εάν επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδατα στα 12 μίλια. Δεν προκύπτει από πουθενά η άντληση αυτού του θράσους, απλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία δεν υπέγραψε το δίκαιο των θαλασσών, για να παριστάνει αυτό να μας απειλεί τον ιδιότυπο αντάρτη, αν επιτρέπετε η έκφραση, αυτόν τον ιδιότυπο αντάρτη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Γνωρίζουμε άριστα ότι γεωστρατηγικά είναι μια από τις πιο σημαντικές, αν όχι πιο σημαντική περιοχή του πλανήτη, η Ανατολική Μεσόγειος και γενικότερα η λεκάνη της Μεσογείου. Οπότε υπάρχει αυτό το αντιστάθμισμα της Τουρκίας. Βέβαια, όλα είναι πλήρως προγραμματισμένα, κυρία Δερδελάκου. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα να αναδείξουμε περαιτέρω. Γιατί ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν συμβεί, ακόμη όπως είχε πει και ένας πολιτικός αρχηγός, δεν είναι σήμερα στη ζωή, ένας από τους παλιούς πολιτικούς αρχηγούς που είχε χαρακτηριστεί και εθνάρχης μάλιστα, ότι είχε πει δύο αποφθέγματα, ότι στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται και υπάρχουν και πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Και όπως επίσης, ακόμη και αυτά τα οποία φαίνονται τυχαία, έχουν προγραμματιστεί για να φαίνονται τυχαία. Άρα λοιπόν, δεν είναι τίποτα όπως φαίνεται και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι είναι προγραμματισμένη η Τουρκία, άρα δεν υπάρχει κάποιο θράσος, δεν αντλεί κάποια ιδιαίτερα ερίσματα από κάπου. Έτσι είναι ακριβώς προγραμματισμένο. Ωστόσο όμως, άμα το πάρουμε με τη λογική, ακριβώς επειδή δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, θεωρώ εγώ πώς θα το εκλάμβανα και πώς θα το σκεφτόμουν τώρα που σας ακούω και μας δίνετε αυτές τις πληροφορίες. Ότι ακριβώς λοιπόν, όπως είπα και πριν, επειδή δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, δεν θα έπρεπε να λέει και κουβέντα. Το λογικό αυτό νομίζω θα είναι. Απέναντίας. Γι' αυτό τον λόγο δεν υπέγραψε το δίκαιο της θάλασσας, για να λέει ό,τι θέλει. Α, μάλιστα. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κράτη που το έχουν υπογράψει είναι όχι εγκλωβισμένα ακριβώς. Πώς να το πω, δεν βρίσκω τη λέξη. Βοηθήστε με λίγο. Κοιτάξτε να δείτε, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Είναι για να νομίζουμε ότι λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε ορίσει και έχουμε ότι λειτουργεί νόμιμα κατά αυτόν τον τρόπο, υπογράφοντας το... Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία νομιμοφάνεια σε όλα. Πρέπει να φαίνονται νόμιμα. Όπως λέει και η παροιμία, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια. Λέει πρέπει να φαίνεται και τίμια. Άρα πρέπει να φαίνονται νόμιμα. Και να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο συζητώντας για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Θα δούμε στην συνέχεια ότι όλη αυτή η ιστορία με τη ΣΑΟΣ είναι ουσιαστικά ένα τίποτα.
μας δίνει τη δυνατότητα να ανακηρύξουμε ως πολύ ωραία, είπαμε, ως 200 ναυτικά μίλια πέρα από τα χωρικά μας ύδατα, να δημιουργήσουμε και τα περιβόητα οικόπεδα. Μας έχουν δείξει και διάφορους χάρτες με τα οικόπεδα της ΑΟΣ της Ελλάδας, όπου μπορεί να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε είτε παραγωγή ενέργειας, είτε γεωτρήσεις που μπορεί να κάνει στο υπέδαφος. Είπαμε, μόνο η επιφάνεια είναι διεθνή ύδατα, όλα τα υπόλοιπα έχουμε τα δικαιώματα που απορρέουν όχι κυριαρχία, αλλά έχουμε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Το θέμα όμως, αγαπητή μου κυρία Δερδελάκου, είναι ότι υπάρχει ένας αποκλειστικός παγκόσμιος φορέας εκμετάλλευσης όλων των ΑΟΣ. Ανεξαρτήτως σημαίας, ανεξαρτήτως χώρας, ανεξαρτήτως ανακήρυξης, ανεξαρτήτως οικοπαίδου, να το πω έτσι. Ποιος είναι αυτός πια που έχει όλο το χειρισμό? Και εδώ θα κάνουμε πραγματικά και ουσιαστικά την σύνδεση της Ατζέντα 21, όπως περιγράφεται, με την περιβόητη σύμβαση συνθήκη του Bretton Woods, που έλαβε χώρα 1944 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε δηλαδή ακόμα πιο πίσω. Φυσικά πάμε ακόμα πιο πίσω. Όπως σας είπα, είναι τα πάντα προγραμματισμένα. Απλά θα ήθελα λίγο να πούμε το εξής. Οποιονδήποτε Έλληνα πολιτικό σήμερα, από όλους τους κομματικούς μηχανισμούς, είτε Ατζέντα 21 τους πείτε, είτε Bretton Woods τους πείτε, βλέπετε ότι αντιδρούν άσχημα και βγάζουν φλίκτενες. Γιατί δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Ας δούμε όμως πώς περιγράφει το ίδιο το ΦΕΚ, το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, όπου έγινε νόμος του ελληνικού κράτους το 1945, Χριστούγεννα του 1945, από την πρώτη μεταπολεμική, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποτίθεται ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση, όπου κυρώθηκε η συνθήκη του Bretton Woods με ελληνικό νόμο. Σε αυτή την συνθήκη, σε αυτό το ΦΕΚ, έχουμε τα δύο καταστατικά ίδρυσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είναι οι δύο μηχανισμοί, τα δύο ταμεία τα οποία ιδρύθηκαν με την σύμβαση του Bretton Woods και διαχειρίζονται όλο τον πλανήτη, ιδίως στο οικονομικό του σκέλος. Μην ξεχνάμε ότι στο Bretton Woods στη συνδιάσκεψη ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε η περιβόητη νέα τάξη πραγμάτων σαν έκφραση και η τάση της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Από τότε λοιπόν ξεκίνησαν όλα αυτά. Ιδρύθηκαν δύο μηχανισμοί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο επίσης ότι πάντα ο διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι από την Αμερικάνικη Ήπειρο. Δεν έχει σημασία αν είναι Καναδός, αν είναι Βραζιλιάνος, αν είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, είναι από την Αμερικάνικη Ήπειρο. Ο διοικητής δε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι πάντα Ευρωπαίος. Είναι η ισορροπία που πρέπει υποτίθεται να κρατάνε για να μας ρίχνουν πάλι στάχτη στα μάτια. Αυτοί οι μηχανισμοί λοιπόν, όπως περιγράφονται στο ΦΕΚ, και θέλω να δούμε κυριολεκτικά πώς ακριβώς περιγράφει τους σκοπούς ιδρύσεως είτε της Παγκόσμιας Τράπεζας είτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι δύο μηχανισμοί οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα. Αν δούμε στον δεύτερο σκοπό, θα δούμε το ΦΕΚ από το 1945, που λέει ότι ο σκοπός ιδρύσεως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι η διευκόλυνση, θα το διαβάσω και στην καθαρέβουσα όπως είναι γραμμένο αν μου επιτρέπετε, φυσικά, η διευκόλυνση της επεκτάσεως και της ισορροπημένης αναπτύξεως του διεθνούς εμπορίου. Να βάλουμε μια ανωτελεία και να εξηγήσουμε. Διευκολύνω την επέκταση αλλά και την ισορροπημένη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Δηλαδή, κυρία Δέντελα. Ωραίο ακούγεται. Δηλαδή, αγαπητή μου, εσείς είστε ικανότατοι και προκόβετε. Εγώ είμαι ανίκανος. Δεν μπορώ εγώ να σας συναγωνιστώ. Πώς λοιπόν θα γίνει η ισορροπημένη ανάπτυξη? Θα φρενάρουν εσάς ή μέσω των δικών σας μηχανισμών θα με εξαγοράσετε για να υπάρχει ισορροπημένη ανάπτυξη? Δείτε λίγο τις τελευταίες δεκαετίες, κάποιες τεράστιες
παγκόσμιες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν και τζίρους μεγαλύτερους και από προϋπολογισμούς κρατών, πώς γίνονται οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. Κατά δεκάδες, κατά χιλιάδες τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη του διεθνού εμπορίου. Ισορροπημένη ανάπτυξη κατά αυτούς. Γιατί δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, λέω εγώ τώρα πάλι, σαν σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, ναι, εγώ, όπως είπατε και εσείς, έχω προκόψει και είμαι, η ανάπτυξή μου έχει φτάσει στο ανήθεις. Δεν θα μπορούσατε να βοηθείτε και εσείς. Ακριβώς. Με διαφορετικό τρόπο, αντί να καπελώσουν εμένα. Όχι βέβαια. Με αυτόν τον τρόπο βοηθιέμαι κι εγώ, παραχωρώντας μέρος του μετοχικού μου, της μετοχικής μου σύνθεσης, σε εσάς που είστε ικανοί. Είναι οι λεγόμενες συνεργασίες για την ισορροπημένη ανάπτυξη, αλλά τελικά είναι εξαγορές και συγχωνεύσεις και δημιουργούμε τεράστιες, τερατώδεις επιχειρήσεις ολίγων συγκεκριμένων μετόχων. Ας πάμε λίγο παρακάτω και θα το, ναι, και θα το δούμε. Και η συμβολή στην προώθηση και διατήρηση υψηλής παροχής εργασίας και πραγματικού εισοδήματος. Καθορίζονται λοιπόν τα πάντα από αυτούς τους μηχανισμούς και για την παροχή της εργασίας και για, για τη λεγόμενη αντιμισθία, για τους λεγόμενους μισθούς. Κατά τα άλλα, είδαμε μέσα σε δύο μόλις σειρές ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του Υπουργείου Εμπορίου στην κάθε χώρα, όπως επίσης και ο λόγος ύπαρξης του λεγόμενου Υπουργείου Εργασίας, αγαπητοί μου. Για να κάνει συγχωνεύσεις. Για να εκτελεί τις αποφάσεις των μηχανισμών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα για ποιον λόγο οι κυβερνώντες είναι πλήκτρα σε ένα πληκτρολόγιο. Έτσι. Δεν αποφασίζουν. Και μας το λέει ξεκάθαρα. Μας το λένε ξεκάθαρα η σκοπή ίδρυσης αυτών των μηχανισμών και δι' του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά το πιο τραγικό έρχεται στη συνέχεια. Και στην ανάπτυξη των παραγωγικών πηγών των μελών, όλων των μελών, τα μέλη δηλαδή, που είναι μέλος και η Ελλάδα και δι' ιδρυτικό, και στην ανάπτυξη των παραγωγικών πηγών όλων των μελών ως πρωταρχικών αντικειμενικών σκοπών οικονομικής πολιτικής. Είναι και από τους πρωταρχικούς σκοπούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η ανάπτυξη των παραγωγικών πηγών. Άρα λοιπόν, πώς εγώ ορίζοντας και ανακηρύσσοντας μία ΑΟΣ, χωρίς να ρωτήσω κανένα, θα εκμεταλλευτώ προς όφελός μου τις πλουτοπαραγωγικές μου πηγές. Καταλάβαμε τι συμβαίνει εδώ. Καταλάβαμε ότι εάν θέλω να κάνω μία γεώτρηση για να αντλήσω, είτε λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται φυσικό αέριο, από ένα οικόπεδο στην ΑΟΣ, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω μόνο μέσω μίας εκ των 7 αδερφών, όπως ονομάζονται οι μεγάλες εταιρείες οι παγκόσμιες, και δεν χρειάζεται να τις διαφημίσουμε και να τις αναφέρουμε, συμφερόντων Rockefeller. Όλες αυτές οι εταιρείες προέρχονται από το σπάσιμο της Standard Oil, που χρηματοδοτούσε και τροφοδοτούσε το Τρίτο Ράιχ με πετρέλαιο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και έσπασε σε 7 εταιρείες ήταν η κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να ξεκλίνουν όλες τις ντροπές και τα κρίματα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει το γενικό κουμάντο σε όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη. Εφόσον είναι πρωταρχικός αντικειμενικός σκοπός οικονομικής πολιτικής, όπως ακριβώς αναφέρεται στο ΦΕΚ, για όλες τις χώρες μέλη. Και οι χώρες μέλη σήμερα αυτών των μηχανισμών, κυρία Δερδελάκου, είναι σχεδόν όλος ο πλανήτης. Είναι περί τις 200 χώρες. Καταλάβαμε λοιπόν πώς σταδιακά περάσαμε στην μεγάλη επικυριαρχία.
Αυτό είναι το ξένο κέντρο ή τα ξένα κέντρα αποφάσεων. Αυτοί είναι οι επικυρίαρχοι σήμερα, οι οποίοι δίνουν εντολές σε αυτούς που έχουν προκρίνει να είναι οι κυβερνώντες στην κάθε χώρα. Τα πλήκτρα, σε ένα πληκτρολόγιο λοιπόν, τα οποία βλέπουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που τα πατάνε. Και επειδή αναφέρατε πριν περί σκοπού οικονομικής ανάπτυξης, εγώ θα το αποκαλούσα, σύμφωνα βέβαια με όλα αυτά που μας αποκαλύψατε κι εσείς, σκοπό οικονομικής εξαθλίωσης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μα ούτως ή άλλως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, το βλέπουμε, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, δεν χρειάζεται δηλαδή αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάποιες εικασίες. Μπορεί η Ατζέντα 21 να λέει ότι θέλω να εξαλείψω τη φτώχεια, αλλά βλέπουμε πως είναι η φτώχεια σε όλο τον πλανήτη και στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες και στις τριτοκοσμικές, τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες. Βλέπουμε πως είναι όλα τα ευχολόγια τα οποία εδώ και 30 χρόνια συμπεριέλειφθησαν σε ένα κείμενο για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων, αλλά τελικά την κάναμε χειρότερη. Το βλέπουμε, το ζούμε. Εάν διαβάζαμε την Ατζέντα 21, κυρία Δερδελάκου, το 1992, θα λέγαμε, μα είναι δυνατόν, τι μου λες, όλα καλά θα πάνε. Ναι. Είσαι συνωμοσιολόγος, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ενώ τώρα που βλέπουμε τα αποτελέσματα, είναι αυτό που λέμε εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Ωστόσο, όμως, κρύβονται και πίσω από τις λέξεις, όπως το ξέρουμε, έτσι τα συντάσσουν και τα γράφουν και τα λένε άλλες φορές δυσνόητα, ώστε να μην μπορεί να καταλάβει αυτός που ακούει, ο πολίτης, ο απλός πολίτης, και άλλες φορές τα ομορφαίνουν με όμορφες λεξούλες που πάλι από πίσω κρύβεται όλη αυτή η ασχήμια, σε εισαγωγικά πάντα. Κύριε Μπλιάτσιο, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, πέρασε ο χρόνος μας. Ήσασταν απόλυτα... Ήσασταν σαφέστατος. Μας αποκαλύψατε άλλο ένα βρώμικο παιχνίδι τους. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν για άλλη μία φορά κοντά μας. Θα έχουμε και συνέχεια, αν μη τι άλλο. Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, κυρία Δερδελάκο. Και ως επιμήθειο και κλείσιμο, να το πω έτσι, αυτής της εκπομπής, θα ήθελα να τονίσω ακριβώς αυτό, ότι τελικά τα κοινοβούλια, είτε ευρωπαϊκά, είτε τοπικά εγχώρια, υπάρχουν μόνο και μόνο για έναν λόγο. Για να νομίζουμε ότι ζούμε σε δημοκρατικά καθεστώτα. Τελικά όλα είναι κανονικές, κανονικότατες μαριονέτες. Και όταν στη μαριονέτα ακολουθήσουμε τον δρόμο των μνημάτων, καταλήγουμε σε αυτά τα ΦΕΚ τα οποία αναδεικνύουμε, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί για να μπορέσουμε να πάρουμε και την απόφαση επιτέλους να ασχοληθούμε και να ενδιαφερθούμε εμείς οι ίδιοι για τη δικιά μας ζωή, τη διαχείριση και του παρόντος μας, αλλά πάνω απ' όλα και για το μέλλον των παιδιών μας και το δικό μας ενδεχομένου. Πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα, βέβαια, ανοίγοντας μία παρένθεση σε αυτά που είπατε μόλις τώρα, θα έλεγα καλύτερα θα ήταν να τους κόψουμε τα νήματα. Αλλά θα γίνει και αυτό, εν φίδω χρόνο. Κυρίες και κύριοι, άλλη μία εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Και όπως σίγουρα θα αντιληφθήκατε κι εσείς, σύμφωνα με τα όσα μας αποκάλυψε ο κύριος Μπλιάτσιος Αντώνιος, οι κυβερνώντες μας, οι διαχειριστές μας, οι υπάλληλοί μας, ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι, όχι απλά ξεπουλούν γη και είδωρ, το μόνο που δεν έχουν ξεπουλήσει είναι ο ήλιος μας. Αλλά και αυτόν έχουν φροντίσει να τον εκμεταλλεύονται στο έπακρο, με σκοπό πάντα το προσωπικό του συμφέρον και την εξαθλίωση τη δική μας. Για σκεφτείτε το λίγο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω, όπως είπα και πριν, ο κύριος Μπλιάτσιος ήταν ξεκάθαρος. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε.